Η Ελλάδα έρχεται πρώτη με τον εξυγχρονισμό των F-16 Block 70, εννοεί τα Viper φυσικά, και την προμήθεια των Rafale. Υποστηρίζει ο Τούρκος αναλυτής ότι αν η Άγκυρα πάρει F-16 Block 70 επίσης, Viper θα έχει και εκείνη ένα σημαντικό αποτρεπτικό πλεονέκτημα, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Επιθυμεί δηλαδή να πάρει τα Viper για να τα στρέψει εναντίον του ελληνισμού. Σε Συρία λέει και Ιράκ επαρκούν οι πλατφόρμες μας F-16 Block 40 και Block 50+. Αναφέρει επίσης ότι το F-16 Block 70 δεν αποτελεί εναλλακτική για τα F-35. Αυτή τη στιγμή πρέπει να εξοικονομήσουμε χρήματα, αυτά τα χρήματα που πληρώσαμε για τα F-35 και χρειαζόμαστε επίσης ένα σύγχρονο μαχητικό αεροσκάφος μέχρι να κατασκευαστεί το εθνικό Hurjet. Επί του παρόντος χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο μαχητικό αεροσκάφος, το F-16 Block 70 είναι το μόνο που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας, λέει ο Τούρκος ειδικό, Έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές στον ερευνητή της αμυντικής βιομηχανίας, Ανίλ Σαχίν, ο οποίος μίλησε στο TRT. Λέει με λίγα λόγια ότι μπορεί να μην είναι F-35, τα Viper, αλλά τα χρειάζεται η Τουρκία, αφού διαθέτει όπως λέει 238 F-16 και περίπου 30 μαχητικά F-4 e 2020 Terminator, λέει όμως ότι τα F-4 e τρίτης γενιάς, σταδιακά αποσύρονται. Τα περισσότερα F-16 της Τουρκίας παραδέχεται ότι κλείνουν πλέον 30 χρόνια ζωής. Αναφέρει ότι πολλές χώρες γύρω από την Τουρκία προμηθεύονται μαχητικά αεροσκάφη τέταρτης πλάς γενιάς με πρώτη την Ελλάδα. Ανησυχούν πάρα πολύ οι Τούρκοι αναλυτές. Ε, για τα RAFAL, για τα F-16 Viper της Ελλάδας, 24 θα είναι σε πρώτη φάση τα Ραφάλ, 18 συν 6, μοιρασμένα σε δύο προγράμματα, 83 τα Viper αφού χάσαμε το ένα με το ατύχημα που έγινε. Λέει επίσης ο Τούρκος Αναλυτής για το εθνικό τους jet που φτιάχνουν, προς το παρόν όλα αυτά είναι μακέτες φυσικά χωρίς κινητήρα, λέει ότι είναι ισοδύναμο με το F-22 National Combat Aircraft Project. Εμείς σε κάθε περίπτωση με τις πληροφορίες που έχουμε, τα νέα μαχητικά της Τουρκίας, τα οποία στερούνται κινητήρα, το ξαναλέω, θα είναι τέταρτης πλάς γενιά σύμφωνα με τις δυνατότητες που δίδονται. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτά λέει ο Τούρκος Αναλυτής, είναι μεγάλη η ενίσχυση της χώρας μας και φυσικά ανησυχεί, αλλά είναι αντικειμενικός, λέει ότι η Ελλάδα έρχεται πρώτη με τον εξυγχρονισμό, των F-16 μας σε Viper και την προμήθεια των Rafale.